αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ε, φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που καλείται να επιλύσει το Υπουργείο Οικονομικών. Αν δεν υπάρχει σταθερό πλαίσιο, όχι επενδύσεις δεν πρόκειται να έρθουν ε, στη χώρα, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες θα ψάχνουν μονίμως τρόπο να προστατευτούν από τις διαρκείς οβιδιακές μεταμορφώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν μπορεί ούτε το σύστημα των αποδείξεων να αλλάζει κάθε έξι μήνες, ούτε το σύστημα των προστήμων να έχει γίνει λάστιχο. Θα έπρεπε να υπάρχει και έχει απόλυτο δίκιο και το, που το επισημαίνει σε Μάρα, ένα σταθερό πλαίσιο. Τώρα πρέπει να σου πω από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο άκουσα να θέτουν οι φοροτεχνικοί. Το ζήτημα είναι τα πρόστιμα να μην είναι πρόστιμα ανοησία, όπω πολύ σωστά είπαν, αλλά πρόστιμα που να χτυπούν τη φοροδιαφυγή. Να χτυπούν στην καρδιά τη φοροδιαφυγή. Και όχι το λάθο ή την ανοησία ενό φορολογούμενου, ο οποίο δεν διατηρεί φοροτεχνικό γραφείο, ούτε έχει γνώσει λογιστή και δεν μπορεί να τον τιμωρεί για τα 4 ευρώ με τα εξοδοτικά πρόστιμα που άκουσα πριν από λίγο. Ξέρει τι γίνεται πολλέ φορέ. Έχει το Υπουργείο Οικονομικών μία ιδέα. Σου λέει ρίξτο στην πιάτσα να δούμε τι αντιδράσει θα έχει το μέτρο. Αν δεν έχει πολλέ, το περνάμε. Αν έχει, κάνουμε πίσω και ρίχνουμε Κλασική κάτι άλλο. Κλασική επικοινωνιακή τακτική. Ρίχνουμε συνήθω ένα αυστηρότερο μέτρο στην αγορά yeah. να ακουστεί, μαζεύουμε αντιδράσει και στη συνέχεια πηγαίνουμε σε αυτό που εξ αρχή είχαμε προγραμματίσει.